Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, σήμερα καλεσμένος ο Θοδωρής Βασίλης. Να συζητήσουμε για την αγωνιστική που μόλις τελείωσε. Μέχρι να περάσουμε στις τρεις κατηγορίες μας, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία, είναι η δεκάδα της αγωνιστικής. Πάντα παίζουμε σύστημα 4-4-2. Εγώ σου λέω τους 11, εσύ συμφωνείς ή διαφωνείς. Και καταλήγουμε. Τερματοφύλακας Κουέστα ξανά από τον Άρη, τον είχαμε βάλει και στην πρώτη εκπομπή. Αλλά έχει κάνει μια πολύ καλή απόκριση στο 88 λεπτό που κρατάει τη νίκη του Άρη και γι' αυτόν τον επιλέγω. Θεωρώ ότι ο Κουέστα με αυτή την απόκριση έδωσε και τη νίκη στον Άρη. Σωστά. Συνεχίζουμε με τις τέσσερις της άμυνας. Δεξί μπακ Μάτος, Σέκενφελτ και Μπα, κεντρική αμυντική, και αριστερό μπακ Όλντερ Λόπεζ Σάικ. Οι δύο έχουν σκοράρει, ο Μάτος και ο Σέκενφελτ. Ο Λόπεζ έχει δύο ασίστ και ο Μπα επιτέλους έκανε ένα καλό μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι, νομίζω ότι είναι οι σωστές επιλογές. Ο Μάτος δίνει τη νίκη στον Μπάου. Ο Σέκεφελντ επίσης σκοράρει και είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Λόπεζ δικαιωματικά γιατί βγάζει δύο ασίστ και τώρα για μπακ είναι λίγο δύσκολο να βγάζει ασίστ. Όσον αφορά τον μπακ, με τις απουσίες που έχει ο Ολυμπιακός χωρίς βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Συνεχίζουμε με τους μέσους. Δεξί χαφ ο Άρντα, αριστερό χαφ ο Αλμπάνης και κεντρικά χαφ ο Κουρμπέλης με τον Καμαρά. Ποιο ξεχωρίζει από τους τέσσερις εσύ? Τον Άρντα. Επειδή πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ΑΕΛ. Κλείνουμε την επίθεση που συνήθως έχουμε πολλές επιλογές. Αυτή την αγωνιστική δεν είχαμε τόσες. Με ξέρεις τον Ντάουντα που έχει βάλει δύο γκολ. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω τον δεύτερο. Εγώ επέλεξα τον Μπαράλες. Ίσως στην κατηγορία αυτή, στη δεύτερη θέση αντί του Μπαράλες, μπορούσε να μπει και ο Μακέντα. Λοιπόν, δεύτερη κατηγορία, οι στιγμές αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Επιλέγουμε την καλύτερη στιγμή της αγωνιστικής. Πρώτη φωτογραφία είναι από το Ηράκλειο Όφη Ολυμπιακός. Είναι η αγκαλιά του Τσιμίκα με έναν πιτσιρίκο. Σου λέω την ιστορία. Έχει ζητήσει ο Βαστέ την φανέλα του Σεμέδο, τη δίνει σε έναν παιδί από την κερκίδα φιλάθλων του Όφη. Δέχεται εκεί πέρα έναν. Υπήρξε μια ψιλοένταση. Κατεβαίνει από την κερκίδα ο πιτσιρίκος μαζί με τον πατέρα του και πάει και τον αγκαλιάζει ο Τσιμίκας και του δίνει και τη φανέλα του. Είναι η στιγμή του αγώνα γιατί έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα με το Σεμέδο. Οπότε βλέποντας όλη αυτή την ενέργεια και από τον Τσιμίκα για τη φανέλα, νομίζω ότι είναι εικόνα που μένει. Δεύτερη φωτογραφία από το μάτς Λαμία ΠΑΟΚ. Σπάνιο στιγμιότυπο. Ο διαιτητής Σέζος κάνει τάκλινγκ ουσιαστικά στο Βασιλόγιαννη. Εντάξει, άθελά του προφανώς. Ναι. Νομίζω είναι από τα bloopers που μπαίνουν κάθε αγωνιστική. Και τρίτη φωτογραφία, Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ο Σέγκεφελτ σκοράρει και πάει και αγκολιάζει το ball boy. Το βάζω επειδή είναι τελείως αντίθετο από την αρνητική εικόνα που είχαμε του Σεμέδο με τον ball boy. Νομίζω ότι θα ήταν η δεύτερη εικόνα της αγωνιστικής, αλλά θα ήταν καλύτερα θεωρώ του Τσιμίκα, λόγω ότι είναι και στο ίδιο παιχνίδι. Θα συμφωνήσουμε. Τσιμίκας λοιπόν και ο πιτσιρίκος από το Ηράκλειο, η στιγμή της αγωνιστικής. Τρίτη και τελευταία κατηγορία Θοδωρή, ο MVP της αγωνιστικής. Εδώ επέλεξα Έλντερ Λόπεζ, αριστερό μπακ, γιατί τον βάζω. Έχει δύο ασίστ και έχει ξεκινήσει και το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή είναι μέσα και στα τρία γκολ, σπάνιο για αριστερό μπακ. Γενικότερα για αμυντικό να έχεις δύο ασίστ και να βοηθάς και σε άλλο ένα γκολ, δεν γίνεται και κάθε μέρα. Οπότε, σωστή επιλογή. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.